Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018. Κρυός. Η ημέρα ευνοεί τον έρωτα, μιας και έχει την τιμητική του. Από την άλλη όμως σας απορροφά ο επαγγελματικός τομέας. Δώστε βαρύτητα στα πρακτικά ζητήματα σήμερα για να βρείτε γρήγορα τις λύσεις σας. Τα οικονομικά θα ανθίσουνε αν κάνετε και λίγο οικονομία, βρε παιδιά μου, σήμερα. Ταύρος. Ταυράκια μου, αν και η μέρα απαιτεί έρωτα, εσείς σήμερα προτιμάτε να κάνετε πόλεμο. Το νευρικό σύστημα είναι στο ζενίθ του, επομένως σήμερα πρέπει να προσέχετε τη διαχείριση του λόγου σας. Από το απόγευμα και μετά πρέπει να δώσετε σημασία και λίγο στην ξεκούρασή σας, που τόσο πολύ έχετε ανάγκη. Δίδυμος. Δίδυμάρες μου, σήμερα παρότι η μέρα ευνοεί την επικοινωνία, εσείς ίσως θελήσετε να κλειστείτε στον εαυτό σας. Αυτό οφείλεται στην επίδραση των εκλήψεων στον άξονα υδροχόου Λέοντα. Πρέπει να δώσετε σημασία στα προσωπικά θέλω και όχι στα θέλω των τρίτων προσώπων. Καρκίνος. Άλλη μια μέρα που επηρεάζεται θετικά και αρνητικά ταυτόχρονα. Πώς το καταφέρνετε πάντοτε έτσι, ούτε κι εγώ ίδιος δεν ξέρω. Αφιερώστε την ημέρα στα ψυχικά θέλω και μην βασανίζεστε με γιατί και πρέπει. Κάντε και μια ατασταλία δευλάπτη. Λέων. Λιοντάρια μου, σήμερα παρότι θέλετε να ζήσετε ένα όνειρο, προσέξτε μη σας βγει εφιάλτης. Όνειρο είναι και αυτό, αλλά η ζωή παίζει πολύ σκληρό παιχνίδι με τον ανταγωνισμό στο φουλ. Η δυναμική σας σήμερα είναι στα ύψη, δώστε τον καλύτερο εαυτό, όποιος θέλει εδώ είστε να σας αντιμετωπίσει. Επαγγελματικά και φυσικά ερωτικά. Παρθένος. Τη σημερινή ημέρα λογική αλλά και συνέστημα παντρεύονται και σας δίνουν σημαντικές επιτυχίες από το χώρο της εργασίας. Κάθε στόχος πετυχαίνετε, η οικογένεια σας δίνει μικρές χαρές αλλά και ο έρωτας τα δώρα του. Δώστε κι εσείς σε αυτόν ό,τι μπορείτε. Είναι για το καλό σας. Ζυγός. Ζυγουδάκια μου, σήμερα θέλετε να ζείτε μια ήρεμη ημέρα, αλλά οι πλανήτες έχουν άλλα σχέδια για εσάς. Με διακριτική υπομονή αλλά και επιμονή κατορθώνετε κάθε στόχο και από το απόγευμα και μετά μπορείτε να χαρείτε μοναδικές στιγμές παρέα με το τέρι σας και τους αγαπημένους σας φίλους. Σκορπιός. Η ισορροπία είναι μια λέξη άγνωστη για εσάς, μιας και τα γεγονότα είναι λίγο ανισόρροπα τη σημερινή ημέρα. Μη μασάτε, φίλοι μου, οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού είστε εσείς, τόσο στα επαγγελματικά σας θέματα όσο και στα ερωτικά. Βγείτε έξω και λάμψτε όπως σας αξίζει. Τοξότης. Αν και σαν ερωτικό ζώδιο έχετε μάθει να φιλτράρετε την κάθε πληροφορία, η σημερινή ημέρα θέλει καλή οργάνωση και να μην βγείτε εκτός στόχου. Τα επαγγελματικά σας είναι σε καλό επίπεδο και νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται. Όσο για τον ερωτικό τομέα, με διακριτική επιμονή θα τα καταφέρετε και εκεί. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Η ημέρα σας ξεκινά με πολύ τρέξιμο, το οποίο θα φέρει και πάρα πολύ κούραση. Δώστε βαρύτητα στα επαγγελματικά σας και από το απόγευμα και μετά οργανώστε το βράδυ με το τέρι σας ή τους αγαπημένους σας φίλους. Αυτό θα προκαλέσει χαλάρωση και θα σας δώσει ωφέλη από την επόμενη εβδομάδα. Υδροχόος. Θα πρέπει σήμερα να προσέχετε τις μετακινήσεις σας, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων. Η δύναμή σας είναι στα ύψη, το ίδιο θα πρέπει να κάνετε σε επαγγελματικά, νομικά και οικογενειακά θέματα. Από το μεσημέρι και μετά οι ισορροπίες ενακτώνται και το βραδάκι κανονίστε κάτι ιδιαίτερο με το τέρι σας. Ιχθύες. Ψαράκια μου, σήμερα έχετε την τιμητική σας, μιας και ο έρωτας πρωταγωνιστεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσετε τα επαγγελματικά στην άκρη. Ο Ποσειδώνας φέρνει οφθαλμαπάτες, επομένως απαιτείται σημαντική προσοχή σε όλους τους τομείς. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.